Εδώ. Λοιπόν, παραμένει μαζί μας ο κύριος Σταθόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται και ο Αντιπεριφερειάρχης Βίας, ο κύριος Κελαϊδίτης. Μιλούσαμε και νωρίτερα, κύριε Κελαϊδίτη, δεν σας ακούγαμε καλά όμως. Μας λέγατε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται, αν δεν κάνω λάθος, στην Εστία, αν ακούσαμε καλά. Ακριβώς, ο Δήμος της Εστίας έχει ακόμα πολλά ενεργά μέτωπα στα οποία προσπαθούμε να επιχειρήσουμε. Δεν έχουμε στο ξεκίνημα της ημέρας απειλείς οικισμούς, αλλά αυτό μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει. Επομένως, τώρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δυνάμεις γύρω από τους οικισμούς που ίσως απειληθούν και παράλληλα να δουλέψουμε προκειμένου να σβήσουμε τα μέτωπα για να ξεκινήσουμε την δουλειά της επόμενης μέρας. Δυστυχώς, η ορατότητα που γνωρίζετε δεν έχει επιτρέψει τα ενέργεια να κάνουν τη δουλειά που απαιτείται λόγω της άπνας που επικρατεί, αλλά και της μεγάλης κάπνας που έχει δημιουργηθεί. Άρα το Μπέριεφ, το οποίο μαθαίνω ότι είναι στην περιοχή σας, και δύο Καναντέρ δεν έχουν ρίξει ακόμα? Έχουν γίνει ελάχιστες ρήψεις. Όσο περνάει η μέρα, ελπίζουμε αυτό να βελτιωθεί. Είναι κάτι δυναμικό. Πάντως, η συνολική εικόνα, μας λέγατε, είναι καλύτερη. Η συνολική εικόνα για τα δύο μέτωπα είναι καλύτερη. Στο νότιο μέτωπο είχαμε μια σημαντική αναζωοπήρωση, αλλά τα ενέργεια μέσα δούλεψαν από την πρώτη στιγμή και το καθήλωσαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε εκπλήξεις δυσάρεστες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει, ναι, αυτό το θέμα. Η πορεία είναι αυτή τη στιγμή ένα αναμένο καντήλι. Υπάρχει περίπτωση να περάσει την περιοχή της Ιστιαίας, εκεί τους Γαλατσάς, και να κατευθυνθεί προς Εδιψώ? Έχετε πάρει τα μέτρα σας να μην φτάσει τόσο κάτω? Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, αλλά η δύναμη και το μήκος και η ένταση του φαινομένου αυτού έχει δείξει ότι μπορεί να προσπεράσει οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα. Επομένως, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη. Ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει τα απαραίτητα προκειμένου να προφυλαχθεί. Το καλό είναι ότι ενισχύονται οι δυνάμεις σιγά-σιγά. Εξακολουθούμε να είμαστε υπό πολλαπλάσια σε επίπεδο επίγειων δυνάμεων από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να είχαμε, και είναι ένας από τους λόγους που κινδύνευσαν οικισμοί και έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και σήμερα δηλαδή δεν έχετε τον απαραίτητο στόλο που χρειάζεστε? Δεν είναι ο απαραίτητος στόλος που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Σταθόπουλε, είναι μαζί μας ο κύριος Σταθόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Να μας πείτε κι εσείς, λέει ότι δεν επαρκεί ο στόλος στο σημείο, παρόλο που έχουν έρθει και ενισχύσεις από το εξωτερικό. Μπορεί και να έχει δίκιο. Αυτό το κρίνει ο επιχειρησιακός συντονιστής που έχει το συντονισμό των εναέριων μέσων, ο οποίος κρίνει ανάλογα σε ποιες περιοχές και αναλόγως. Όχι, λέει και για τα επίγεια. Αυτό δεν είπατε? Και για τα επίγεια. Και για τα επίγεια, ο οποίος πρέπει να διαθέσει, έχει αυτές τις δυνάμεις και πρέπει να τις διαθέσει ανάλογα εκεί που κρίνει αυτός, ανάλογα με τις ανάγκες και τα συμβάντα που έχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Μπορεί να είναι και γεγονός ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις, και είναι γεγονός ότι δεν φτάσαν τελικά οι δυνάμεις και αποδείχθηκε κάτι έκτης πράγμασης. Κύριε Κελαϊδίτη, επιρρύπτεται ευθύνες στο συντονισμό στην πυροσβεστική? Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στη διαδικασία επιρρύπτωση ευθυνών. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Βόρεια Εύβοια έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση επειδή από την πρώτη στιγμή το βάρος έπεσε σε άλλες περιοχές και η κατάσταση ξέφυγε. Και όταν τα πράγματα έφυγαν εκτός ελέγχου, δυστυχώς οι λίγοι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίοι εγώ προσωπικά τους θεωρώ ήρωες, δεν είχαν τις δυνάμεις για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Επομένως, επειδή η Εύβοια έχει μπροστά της ακόμα πολλές εβδομάδες με δύσκολες συνθήκες, θα ξανάρθουν υψηλές θερμοκρασίες, δυνατοί άνεμοι, και είναι μια αιστεία αναζωπήρωση, γιατί έχουμε σώσει κάποιες δραστικές εκτάσεις, τις οποίες δεν πρέπει να χάσουμε. Πρέπει να καταλάβει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι πρέπει να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη οι χειρότερες δυνάμεις και στους δύο Δήμους, αλλά και στην Κεντρική Εύβοια, η οποία γλίτωσε στο παραπέντε να καταστραφεί και εκείνη, προκειμένου να μην διχεστεί οριστικά η Εύβοια και δεν μπορέσει να επιστρέψει. Δεν είμαι ειδικός, αλλά μέσα από αυτές... Σας ακούω, ενώ είστε ψύχρεμος, κύριε Κελαϊδίτη, σας ακούω, ναι, ότι έχετε ένταση. Με παράπονο, έχετε ένταση. Στις 6 δύσκολες μέρες, με τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί, γιατί η δικιά μας δουλειά δεν είναι να σβήνουμε, η δικιά μας δουλειά είναι να υποστηρίζουμε την πυροσβεστική υπηρεσία με όλα τα δυνατά μέσα. Λοιπόν, αυτό που ζήσαμε είναι κάποιους ανθρώπους στο πεδίο, οι οποίοι είχαν στις πλάτες τους υπερβολικό βάρος,
που με βάση τις δυνάμεις διαθέσιμες δεν μπορούσαν πολύ απλά να το σηκώσουν. Επομένως, αυτό που εγώ πολύ ταπεινά, χωρίς να είμαι ειδικό συγκεκριμένο αντικείμενο, ζητώ είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Εύβοια για τις επόμενες 4-5 εβδομάδες μέχρι να φύγουμε από αυτές τις ακραίες συνθήκες. Και το ακούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε, γιατί σίγουρα είστε σε συνεχείς συζητήσεις. Δίνετε οδηγίες κι εσείς, γιατί όλοι είναι σε αναβρασμό και είστε στο πλευρό των κατοίκων. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας καλέσουμε και πάλι για να ξέρουμε πώς εξελίσσεται το μέτωπο στην Ιστιαία που σας ανησυχεί. Ευχαριστούμε πολύ.